8 παρατέταρτο, εδώ είμαστε. Εσύ ζήτησε να του πάμε έτσι γρήγορα. Καλημέρα, διότι η αλήθεια είναι μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής και δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Υπουργό να περιμένει. Εντάξει, νέος άνθρωπος. Μπορεί να είναι φανατικός και αυτός. Νέος άνθρωπος είναι και υπουργός. Μπορεί να είναι φανατικός του Σάκη και του Αργυρού, αλλά. Καλημέρα, θέλω να θεωρούμε υπεύθυνος ότι πάντως στερηθήκατε το βίντεο. Σε καμία περίπτωση. Κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μανινάκης εδώ μαζί μας. Υπουργέ, καλημέρα σε μια μέρα που η οποία είναι δύσκολη με τους αγρότες και το πρωί στις πρώτες μας συνδέσεις οι αγρότες λένε ότι θέλουν κάποιον από την κυβέρνηση να τους πει ότι ρε παιδί μου είμαστε εδώ, ότι θα σας δώσουμε κάτι περισσότερο, κάνουν μια μεγάλη κινητοποίηση. Ήθελα να δώσει κάποιος το παρόν εκεί, στο Κοιτάξτε, Σύνταγμα. Εγώ να πω ότι βλέπω με μια πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια αυτές τις κινητοποίησεις των αγροτών έχουν γίνει και συντεταγμένα και με συγκεκριμένα αιτήματα, τα οποία προφανώς δεν τα περιμέναμε να τα μάθουμε αυτές τις μέρες. Και επειδή συμμετείχα και σε αυτή τη συζήτηση που έγινε με τον Πρωθυπουργό, ήταν και ουσιαστική και είχε και αποτέλεσμα, θεωρώ. Προφανώς συνεχίζουν και διεκδικούν αυτά τα οποία θεωρούν δίκαια, πολλά εκ των οποίων αναγνωρίστηκαν ως πολύ δίκαια αιτήματα και κάποια άλλα ενδεχομένως να μην μπορούν αυτή τη στιγμή να γίνουν εφικτά. Εγώ απευθυνόμενος και στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα που είναι στην Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, γιατί τα αιτήματα αυτά είναι κοινά, να πω ότι μετά από τις πολύ σημαντικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού που έχουν και μόνιμο χαρακτήρα πλέον, δηλαδή το ρεύμα έχει έναν άξονα διετίας ή 8 δεκαετίας στο όριο του κόστους και το πετρέλαιο δίνεται για τρίτη χρονιά προσωρινά, δηλαδή με έκτακτο τρόπο. Και ξεκινάει η συζήτηση για το πολύ σημαντικό αίτημά τους, το οποίο το υποβάλλουν από το 2016 που καταργήθηκε η μόνιμη επιστροφή. Επιστρέφουμε στη μόνιμη καταβολή του πετρελαίου. Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι κινητοποιήσεις προφανώς είναι ένα μήνυμα προς όλους και σε εμάς να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Θεωρώ έχουμε κάνει πάρα πολλά, πάντοτε στα όρια τα δημοσιονομικά που υπάρχουν. Ξεκαθαρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθεί κάτι στους αγρότες εν είδη επιχορήγησης χρηματοδότησης. Το πετρέλαιο θα μπορούσατε να το δώσετε. Κοιτάξτε. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο το βάζει, είναι πάνδημο, είναι σε όλη την Ευρώπη. Η κυβέρνηση, η οικονομία πάει καλά. Τα επόμενα χρόνια προβλέπεται και ανάπτυξη κτλ. Θα μπορούσατε να το δώσετε το πετρέλαιο. Καταρχάς να πούμε ότι η οικονομία πάει καλά και είναι σημαντικό που αναγνωρίζεται πλέον από όλους πλην των πολύ φανατικών της αντιπολίτευσης. Δεν έγινε ως διαμαγείας και έγινε γιατί έχουμε μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που πριν δώσουν κάτι, πριν προχωρήσουν σε ένα μέτρο, το μετράνε και δεν θα έχουν ένα στόχο μαξιμαλιστικής πολιτικής για να χρεώσουν τις επόμενες γενιές. Τώρα πάμε λίγο στο πετρέλαιο, γιατί είναι ένα από τα βασικά τους αιτήματα. Θεωρώ ότι το ρεύμα κατά πολύ μεγάλο ποσοστό λύθηκε και με μόνιμα χαρακτηριστικά, γιατί είναι και η ρύθμιση για τα χρέη του ρεύματος σε βάθος δεκαετίας, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά κομβικό για τους αγρότες. Το πετρέλαιο, ο μηχανισμός μόνιμης επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πότε καταργήθηκε? Καταργήθηκε το 2016. Με όση αξία έχει για κάποιους που πήγανε να το παίξουν φίλοι των αγροτών και να ανεβούν σε τρακτέρ κλπ. Και με πολλά άλλα τα οποία δεν έγιναν. Κάποιος ότι ήταν μνημόνιο όμως τότε. Υπάρχει και απάντηση σε αυτό. Εγώ ξέρω, κυρία Βούλγαρη, ότι καλύτερα από τα λόγια και τα σοου είναι οι πράξεις. Γιατί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μείωσε το ΦΠΑ για τις ζωοτροφές, μείωσε το ΦΠΑ για τα λοιπάσματα, μείωσε τον εισαγωγικό φόρο, τον εισαγωγικό συντελεστή για το φόρο εισοδήματος των αγροτών από το 22 στο 9%, έδωσε 1,2 δισεκατομμύρια μέσω του ΕΛΓΑ στους αγρότες και τώρα προχωράει σε δίκαιες παροχές. Το 16 λοιπόν καταργήθηκε ο μόνιμος μηχανισμός επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και από το 16 μέχρι και σήμερα έχουν αυτό το πολύ λογικό αίτημα. Για τρίτη χρονιά δίνεται προσωρινά, 82 εκατομμύρια ευρώ είναι το δημοσιονομικό κόστος και στη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό το αναγνώρισε ο Πρωθυπουργός το λογικό αίτημα να γίνει μόνιμο αυτό και έχει υποσχεθεί ότι από το 25 και μετά και ξεκινάει η συζήτηση με τη συμμετοχή των ανθρώπων αυτών, των αγροτών, να γίνει με δικαιότερο και μόνιμο τρόπο. Άρα αυτά είναι τα δύο βασικά. Μετά το 25 να γίνει όχι, όχι, μόνιμο. Όχι, το 25 το έχουμε δεσμευτεί αυτό ότι θα προχωρήσουμε σε μια διαδικασία της μόνιμης επιστροφής με πιο δίκαια χαρακτηριστικά, γιατί θα πρέπει και οι ίδιοι να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Γενικά τα μόνιμα μέτρα είναι εθελοτυφλής αν δεν συμφωνείς ότι είναι πολύ καλύτερα και στην οικονομία συνολικά. Ήδη το πρόγραμμά μας, το οποίο νομοθετήσαμε στην αρχή, έχει μόνιμα χαρακτηριστικά για τους δημοσίους υπαλλήλους και για τους συνταξιούχους και για τις οικογένειες με παιδιά. Γιατί καλά τα επιδόματα μας βοήθησαν και εμάς στο να στηρίξουμε την κοινωνία σε περιόδους κρίσεων, αλλά δεν μένουν για πάντα. Έτσι, μάλιστα, προφανώς. Τώρα να φύγουμε από το θέμα των αγροτών προς το παρόν και να πάμε στο θέμα της τρομοκρατίας. Υπάρχει θέμα τρομοκρατίας στην Ελλάδα, γιατί έχουμε δει τους τελευταίους μήνες 3 χτυπήματα. Με τελευταίο το παρολίγο χτύπημα στο δικαστικό Μέγαρο. Και εκεί ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα για το αν επαρκούν τα μέτρα φύλαξης, αν υπάρχουν μέτρα φύλαξης και αν υπάρχουν κενά.
Εντάξει, είμαστε οι τελευταίοι που θα σας πούμε ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα στη χώρα ή ότι δεν υπάρχει ζήτημα ανομίας ή παραβατικότητας. Προφανώς υπάρχει από την ήπια, τώρα μιλάμε για τρομοκρατία, από την ήπια παραβατικότητα μέχρι και την πολύ πιο βαριά εγκληματικότητα που είναι μέσα μέρος και αυτής η τρομοκρατία. Από τη στιγμή που υπάρχουν χτυπήματα ή απειλές, προφανώς υπάρχει θέμα. Η έκταση του προβλήματος προφανώς μπορεί να μην είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία. Έχει αποδείξει και τα τελευταία και τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δεν είναι πολιτικό ζήτημα. Δεν αλλάζει η ικανότητα της αστυνομίας των επιχειρησιακών με βάση το ποιος είναι στην κυβέρνηση. Προφανώς απλά τώρα είναι μια κυβέρνηση που πιστεύει στις ικανότητες των αστυνομικών, δεν τους βάζει απέναντι και τους στηρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχει σημαντικά αποτελέσματα η αστυνομία. Και σε επίπεδο βαριάς εγκληματικότητας και σε επίπεδο πιο ήπιας εγκληματικότητας. Η πιο ήπια εγκληματικότητα έχει μειωθεί κατά 25%. Γιατί έχει μειωθεί κατά 25%? Γιατί αρχίζουν συνεχώς και επιστρέφουν αστυνομικοί στις γειτονιές, στα αστυνομικά τμήματα, στην τροχέα. Οι ανθρωποκτονίες έχουν, αν με επιτρέπετε ένα στατιστικό ακόμα, έχουν εξιχνιαστεί τα τελευταία χρόνια κατά 90%. Προφανώς όταν υπάρχει ένα 10% ανεξιχνίαστο, πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά. Θέλω να σας πω ότι μπορεί η κυβέρνηση και η αστυνομία να θέλουν και να έχουν τη βούληση, αλλά τα δικαστήρια στη Θεσσαλονίκη είναι ξέφραγο αμπέλι. Δηλαδή δεν λειτουργούν. Οι οικάδες που πουλούσαν τη ζελατοδυναμίτιδα. Ούτε πειθαρχικά μέτρα δεν τους ασκήθηκαν. Το ξαναλέω. Υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Δεν το συζητώ. Και άμα είχαμε νεκρούς. Σε κάθε περίπτωση, στο τέλος της ημέρας, το αποτέλεσμα μετράει, η ασφάλεια των πολιτών. Δεν θα σας πω εγώ ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Άρα είναι. Ως δικηγόρος, η αλήθεια είναι. Είναι αλέρτ το κράτος, έχει σημάνει συναγερμό για ένα ενδεχόμενο. Προφανώς. Και το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας, η τρομοκρατική υπηρεσία και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι σε απόλυτη επιφυλακή και για την εξιχνίαση όλων αυτών των υποθέσεων. Και για ένα ενδεχόμενο νέο χτύπημα. Τι είναι ενδεχόμενο νέο χτύπημα, τη συσχέτισή του χωρίς να πανικοβάλλουμε τους πολίτες. Το ξαναλέω, η ελληνική αστυνομία και στον τομέα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Καθ' όλη τη διάρκεια, εξιχνιάσεις υποθέσεων, υπάρχει το ηλεκτρονικό έγκλημα, τα μέσα πλέον έχουν, τα μέσα που έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ως ελληνική αστυνομία, ενώ η ελληνική αστυνομία έχουν αυξηθεί, δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός, προφανώς όμως χρειάζεται απόλυτη επιφυλακή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τη βούληση της κυβέρνησης, γιατί άμα έχει την ευκαιρία. Και αν με επιτρέπετε, η βούληση της κυβέρνησης. Θα λέγαμε για άλλο πράγμα. Υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, τα σώματα ασφαλείας. Η βούληση της κυβέρνησης στο ζήτημα της εγκληματικότητας φαίνεται στο πόσους αστυνομικούς βγάζει στους δρόμους, στο πόσους τους στηρίζει, στο αν τους επιτίθεται ή όχι και σε κάτι άλλο, στο τι ποινικούς κώδικες ψηφίζει. Γιατί σε αυτόν τον τόπο, όχι πολλά χρόνια πριν, είχαμε μια κυβέρνηση το 19 που πριν φύγει έβγαλε ένα ποινικό κώδικα τη χαρά του εγκληματία, του κάθε παραβατικού. Απόδειξε ότι η μόνη επιμέρους κατηγορία που βγήκε πρώτο ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν οι φυλακές. Είναι καλό να κάνουμε. Και σε λίγες ημέρες. Όχι. Θα σας πω η κάτι. Κριτική στους προηγούμενους, με συγχωρείτε, δεν έχει καμία αξία αν δεν συνοδεύεται από πράξεις από τους επόμενους. Καταλαβαίνω. Θέλω να σε λίγες ημέρες ψηφίζεται ένας ποινικός κώδικας. Τα πανεπιστήμια το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Όχι, θα σας πω. Δεν συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Στην νομική, εδώ διαβάζουμε στις εφημερίδες ότι χάθηκε το δεύτερο εξάμηνο. Γιατί είχατε πει θα φέρετε πανεπιστημιακή αστυνομία. Θα καθαρίσετε τον τόσμο. Θα βάλετε τα τουρνικέ. Τελειώνω 20 δευτερόλεπτα για να πάω στα πανεπιστήμια. Έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει μια τρίτη πιο μεγάλη και πιο σημαντική ακόμα αλλαγή. Γιατί είναι η τρίτη, όχι η πρώτη, γιατί κυβερνάμε 4,5 χρόνια στον ποινικό κώδικα, όπου λύνονται κλείνουν πάρα πολλά κενά ανομίας, τα οποία πολλά είχαν δημιουργηθεί από την προηγούμενη. Δεν θα τα πω όλα. Αυστηροποιούνται οι ποινές, σταματάει αυτό το παράδοξο, όλα τα πλημελήματα μέσα, στα οποία είναι και να σκοτωθεί ένας άνθρωπος από κάποιον ο οποίος περνάει με κόκκινο και πολλά άλλα. Ουσιαστικά έμεναν όλοι ατιμόρυτοι, δηλαδή μέναν εκτός φυλακής. Έπαιρνε κάποιος μια ποινή 15 χρόνια και έβγαινε σε 6-7 χρόνια. Ακόμα και άνθρωποι που έκαναν εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Πάω στα πανεπιστήμια. Θα αποδώσει γιατί τα δικαστήρια, κύριε Χασαπόπουλε, αποφασίζουν με βάση τις ποινές που προβλέπονται από τον ποινικό κώδικα που ψηφίζει η Βουλή. Κάνετε εσείς κριτική, έτσι σας κάνουν και κριτική. Ότι θέλατε να βάλετε τάξη δίθεν στα πανεπιστήμια και γίνεται το απόλυτο μπάχαλο. Εγώ θεωρώ λογική την κριτική. Καλοδεχούμενη είναι όποια κριτική και δημοκρατία έχουμε. Θεωρώ λογική την κριτική αυτών που μας λένε κάντε περισσότερες επεμβάσεις και εφαρμόστε περισσότερο τον νόμο. Γιατί υπάρχει και μια άλλη κριτική ότι υπάρχει σκληρή στάση της κυβέρνησης και κάποιοι φτάνουν στα άκρα και λένε μέχρι και για χούντα και για φασισμό κτλ. Νομίζω ότι έχουμε το εντελώς αντίθετο θέμα. Σε αυτό όμως που σας λέμε τώρα δεν απαντάτε. Πάμε για την αστυνομία των πανεπιστημίων, πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν το είδαμε ποτέ αυτό και έχουμε ως αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χαθεί το εξάμηνο στο Αριστοτέλειο. Πάμε λίγο να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά πολύ γρήγορα. Τρεις επισημάνσεις. Επισήμανση πρώτη που έχει πολύ μεγάλη αξία.
Σε λίγες εβδομάδες θα γίνει νόμος του κράτους η εμβληματικότερη μεταρρύθμιση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει μάχες, έχουν χάσει εξάμηνα, έχουν παλέψει, είτε ήταν κομματικοί είτε όχι, για να μπορούν στη χώρα μας τα νέα παιδιά που δεν έχουν και τόσα λεφτά να πάνε στο εξωτερικό όπως τα παιδιά κάποιων ανθρώπων που είναι κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, των μη κρατικών. Σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε έναν νόμο που στηρίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο και δίνει τη δυνατότητα στο κράτος για μη κρατικά πανεπιστήμια. Αργήσαμε πολύ ως χώρα, αλλά επιτέλους θα τα καταφέρουμε. Θα έχουν ίση αξία τα κρατικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η αξία των πτυχίων καταρχάς προκύπτει από την αξιοπιστία του πανεπιστημίου, από το τι σπουδές παρέχει και στο τέλος της ημέρας και από το πώς το θέλει αυτό το πτυχίο η αγορά εργασίας. Όμως, τα κριτήρια για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων ως παραρτήματα, και ελπίζουμε μετά και συνολικά μετά την αναθεώρηση του άρθρου 16, εφόσον γίνει με το καλό στη χώρα, θα είναι τα πιο αυστηρά από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Και αυτό, όποιος το αμφισβητεί, ας φέρει μία περίπτωση χώρας που έχει πιο αυστηρά κριτήρια. Το δεύτερο που θέλω να πω, για να μην υπεκφύγω, είναι ότι καταφέραμε με τις ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας και τη συντριπτική πλειοψηφία των Πριτάνιων στην σωστή σελίδα να διασωθεί η εξεταστική των φοιτητών κατά πάνω από 90% των τμήματων. Δυστυχώς όμως υπήρχαν και περιπτώσεις όπου είτε επειδή δεν έγιναν όλα όπως έπρεπε, είτε γιατί δεν κάλεσαν κάποιοι την αστυνομία όπως έπρεπε. Υπάρχουν και φοιτητές, όπως και εγώ στο παρελθόν και πολλοί άλλοι στο παρελθόν, χάνουν το εξάμεινό τους και αυτό είναι θλιβερό και πρέπει να ερευνηθεί ποιοι και αν και εφόσον έχουν ευθύνες. Με τη νομική ως προς τις επεμβάσεις. Ναι. Τι θα κάνετε τώρα? Λοιπόν, στην νομική Θεσσαλονίκη ήδη διεξάγεται μια έρευνα από τη δικαιοσύνη. Όχι έρευνα, πώς θα την ξαναπάρτε, πώς θα γίνει η ανακατάληψη. Γιατί εδώ φεύγουν τα μάτια και είναι κατάληψη. Κοιτάξτε, θεωρώ αυτονόητο, ως πολίτης το λέω, όχι ως μέλος της κυβέρνησης, και δεν είναι και αρμοδιότητά μου η αστυνομία, αλλά ως πολίτης το λέω, ότι θα πρέπει να σταματήσουμε σε αυτή τη χώρα να συζητάμε για τα αυτονόητα. Και δυστυχώς συζητάμε γιατί μέχρι το 19 υπήρχε ένα νομοθετικό πλαίσιο που πρακτικά απαγόρευε αυτές τις επεμβάσεις. Πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να μην είναι καν είδηση η τήρηση της νομιμότητας. Εμείς δεν θέλουμε να μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Κανένας δεν το θέλει αυτό. Δεν είναι εκδικητικό ή τιμωρητικό. Αλλά όπως για παράδειγμα, αν καταληφθεί μια ΔΟΗ, αν καταληφθεί ένα νοσοκομείο, αν καταληφθεί ένας οποιοδήποτε χώρος εργασίας, που και εμείς αυτό το νομοθετήσαμε, να μην μπορεί κάποιος να απαγορεύσει. Αποτέλεσμα δεν βλέπουμε αυτό, μισό λεπτό, λέμε τώρα. Μισό λεπτό. Θα σας πω. Προφανώς έχουμε και άλλο δρόμο να διανύσουμε, αλλά έχουμε διανύσει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί καταργήσαμε το άσυλο νομία στο 19 και από το 19 μέχρι σήμερα έχουν γίνει δεκάδες επιχειρήσεις εκένωσης καταλήψεων και όχι μόνο σε περιπτώσεις καταλήψεων από εντός ή εκτός εισαγωγικών φοιτητές, γιατί δεν είναι όλοι αυτοί οι φοιτητές που κάνουν καταλήψεις, μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Καταλήψεις διάφορων εκενώσεις καταλήψεων με Μολότοφ, παρασκευαστήρια Μολότοφ, στο Μποτσόβιο Πολυτεχνείο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, σε όλη την Ελλάδα, σε εστίες. Βρήκαμε ουσιαστικά, η αστυνομία βρήκε ευρήματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με πανεπιστήμια. Όλα αυτά γίναν μέσα σε λίγα χρόνια. Εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Προφανώς έχουμε και άλλα βήματα να διανύσουμε. Σε μια χώρα που υπήρχε όλη η υπόλοιπη επικράτεια. Μια κουβέντα σύντομα. Εκτός από τα πανεπιστήμια. Αυτό πλέον δεν υπάρχει. Για την εξεταστική. Γιατί πριν από λίγες μέρες είχαμε ψήφισμα ράπισμα στην Ευρωβουλή για το κράτος δικαίου. Αμέσως η εξεταστική μετά από λίγες μέρες κλείνει τσάτρα πάτρα, θα μου επιτρέψετε να πω, το ζήτημα της εξεταστικής. Θέλουμε τη δική σας τιμή. Ως προς το ψήφισμα για το κράτος δικαίου, η κατάσταση κάθε ευρωπαϊκής χώρας ως προς το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου αποτυπώνεται από την ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου που βγάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε χώρα. Και η τελευταία που βγήκε, περιμένουμε την επόμενη, αναγνώρισε πολύ σημαντική πρόοδο για την Ελλάδα. Έκανε και επισημάνσεις, αναγνώρισε σημαντική πρόοδο που δεν είχε αναγνωρίσει τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ως δημοσιογράφοι το βλέπετε αυτό. Ζούμε σε μια χώρα που πλέον δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι σε κρατητήρια. Δεν υπάρχουν υπουργοί καταδικασμένοι 13-0 για παρεμβάσεις και παραβάσεις καθήκοντος. Δεν υπάρχουν πολιτικοί υποδιωγμό. Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, μισό λεπτό, δίνετε μισό λεπτό. Δικαιώματα. Απλά να απαντήσω. Το καταλαβαίνω, ναι. Αλλά μην μακρηγορήσουμε πολύ σε αυτό, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει. Λοιπόν, υπάρχει ένα ψήφισμα. Κύριε Χασαπόπουλε, κύριε Βούλγαρη, δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζετε ζήτημα ελευθερίας του τύπου. Παρόλα στην Ελλάδα αυτά, αυτή τη στιγμή, μισό λεπτό. Δεν έχουμε πάρει απαντήσεις για τις υποκλοπές. Δεν έχουμε πάρει απαντήσεις για την δολοφονία του συναδέλφου μας του Καραϊβάζ και δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Εκκρεμεί ακόμα η υπόθεση των Τεμπών και το ναυάγιο. Θα φτάσω και στα Τέμπη. Λοιπόν, θα φτάσω και στα Τέμπη γιατί μου είπατε για την εξαστική. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε τις περισσότερες εφημερίδες και τα περισσότερα μέσα και αυτό είναι ευτυχές γεγονός από ποτέ. Έχουμε πρωτοσέλιδα
συκοφαντικά και θεσμιστικά που δεν κυκλοφορούν σε καμία άλλη χώρα στον κόσμο. Έχουμε τη συντριπτική πλειοψηφία ή πολλές, εν πάση περιπτώσει, εφημερίδες που γράφουν τη μία ανακρίβεια, το ένα fake news μετά το άλλο στη χώρα. Αλλά βάζετε θέματα, πρέπει να τα απαντάμε. Για τη δολοφονία Καραϊβάς, ευχόμαστε, όπως για κάθε ανθρωποκτονία, και το κάνουμε με πράξεις, εμείς που αυξάνουμε και τις ποινές για τις ανθρωποκτονίες, να διελευκανθεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια σκιά, ότι υπάρχει κάποια συγκάλυψη. Και δεν νομίζω ότι εμπλέκεται. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Εμείς θέλουμε να διελευκανθεί το συντομότερο δυνατό και αυτή η δολοφονία. Αυτό δεν έχει να κάνει με την κυβέρνηση. Είπατε για τις υποκλοπές. Ψηφίσαμε το πιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο και πάμε στην εξαστική. Απλά βάζετε θέματα, πρέπει να απαντώνται. Είχαμε την εξαστική με τους περισσότερους μάρτυρες στην ιστορία των εξεταστικών επιτροπών. 39 μάρτυρες. Ουδής εξ αυτών, νομίζω πλην ενός, δεν προτάθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία. Παρένθεση, είναι μια κυβέρνηση που έδωσε τη δυνατότητα για εξεταστικές στην αντιπολίτευση. Αυτή η κυβέρνηση, η δίθεν φασιστική, έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Ότι σας λέει αντιπολίτευση, γιατί δεν περιμένετε τη δικογραφία από τη δικαιοσύνη για να τη λάβετε υπόψη σας? Εγώ θα τα πω όπως τα αισθάνομαι και τα νιώθω. Όπως κάθε πολίτης, όπως κάθε λογικός άνθρωπος, όπως κάθε υγιής νους, θέλει αυτή η υπόθεση, αυτό το τραγικό δυστύχημα να διελευκανθεί σε όλα τα επίπεδα με το μεγαλύτερο δυνατό τρόπο, τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και σε επίπεδο εξαστικής και σε επίπεδο δικαιοσύνης. Και αυτό θέλει και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Δυστυχώς, υπάρχει μία μερίδα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης αξιωματικής αντιπολίτευσης, που πίσω από μία τραγωδία βλέπει μία ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Είναι ντροπή και δεν το βλέπουμε μόνο στην εξαστική αυτό να συμβαίνει, με το σοου που πήγανε να στήσουν και πάλι. Το βλέπουμε ακόμα και στην Ευρώπη, όπου κάποιοι ευρωβουλευτές πήραν την εντολή των πολιτών να εκπροσωπούν την Ελλάδα και συκοφαντούν τη χώρα. Μαρινάκη, είτε για την Πύλο, είτε για τη δίθεν νεκρή Μαρία. Έστω και αυτό. Και προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τον πόνο ανθρώπων, συγγενών, που κανένας δεν μπορεί να αισθανθεί τι έχουν ζήσει στη ζωή τους, για να κάνουν πολιτικό παιχνίδι. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Έστω και αυτό. Για ποιο λόγο λοιπόν θέλετε να κλείσετε τόσο σύντομα την εξεταστική και δεν καλείτε και άλλους μάρτυρες, δεν περιμένετε και το πόρισμα? Απαντώ. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας απαντήσω με λεπτομέρεια για το αν ο Α ή ο Β εκλήθη ή όχι. Θα σας πω όμως, με βάση τα πραγματικά δεδομένα που προκύπτουν, ότι εκλήθησαν και κατέθεσαν οι περισσότεροι μάρτυρες σε διπλάσιο σχεδόν ποσοστό από την αμέσως επόμενη εξαστική επιτροπή στην ιστορία των εξαστικών επιτροπών. Και έτσι έπρεπε να γίνει, θα πω εγώ, γιατί αυτό που συνέβη ήταν κάτι που δεν συνέβαινε, δεν συμβαίνει κάθε μέρα, αλίμονο, έτσι, για να μην τρελαθούμε. Οι ώρες της εξαστικής είναι ώρες ρεκόρ και έτσι έπρεπε να γίνει. Μισό λεπτό. Ξέρετε πολύ καλά. Το να πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα και να λέμε συγκάλυψη, χωρίς να τεκμηριώνουμε γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει συγκάλυψη. Υπάρχει συγκάλυψη, λέει κάποιος, γιατί? Γιατί ο Α ή ο Β δεν εκλήθη. Γιατί κάποιος πήγε να κρύψει αυτό το στοιχείο. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένα θέμα συγκάλυψης. Αλίμονο αν υπήρχε, όλα στο φως. Και το ξαναλέω, υπάρχει μια ενεξελίξη. Έρευνα στη δικαιοσύνη, πάρα πολύ σημαντική και ξεχωριστή. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στο Σύνταγμα.